Γλυκές μου ψυχούλες, και πάλι καλώς ήλθατε στην ώρα αυτή που το κανάλι μας χαρίζει στην αγάπη σας αυτή την ώρα του δόξασι ο Θεός. Είναι η ώρα του δόξασι ο Θεός. Έτσι λοιπόν γλυκές μου ψυχούλες, και σήμερα με τη χάρη του Θεού μας αξιώνει ο Θεός να συναντώμεθα για να πάρουμε πολλά ηθικά διδάγματα. Το σημερινό ηθικό δίδαγμα θα μας το δώσει η ευλογημένη αυτή γερόντισσα, η ασκήτρια της κλεισούρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης που τόσο φιλόφρονα έδωσαν την άδεια στο κανάλι μας να μπορέσουμε να δείξουμε ορισμένα από την ασκήτρια την κλεισούρα. Στο μοναστήρι αυτό ο γέρον Κυπριανός, όταν ήμουν 17 χρόνων, με ακούγαμε από παιδιά πάρα πολλά. Ξεκίνησα λοιπόν από κάτω, από την Νότια Ελλάδα, χωρίς να ξέρω που πηγαίνω, μόνο και μόνο για να δω αυτή την ευλογημένη ασκήτρια, την οποία είχα ακούσει τόσα πολλά. Ναι, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Όλα όσα θα σας πω, ανάμεσά μας είναι ο Χριστός. Όλα όσα θα σας πω τα ακούει η αγάπη του Χριστού μας. Η ευλογημένη αυτή Αγία Μυρτιδιώτισσα, η ασκήτρια, την οποία με αξίωσε ο Θεός να τη γνωρίσω από κοντά, είχα πάει μόνος μου, διέσχισα τόσα χιλιόμετρα από κάτω από την Αθήνα για να μπορέσω να τη δω. Πράγματι αυτίκος και αυτόπτης μάρτης είμαι όλων όσων θα ακούσετε από την κασέτα αυτή, την οποία έβγαλαν οι πατέρες στον Άγιο Κυπριανό και την οποία έδωσαν την άδεια στο κανάλι μας να την παίξει. Έτσι λοιπόν γλυκές ψυχούλες, ξεκινώ για να μπορέσω να σας δείξω όλα αυτά τα όμορφα. Ένα μόνο θα σας πω, ότι η γερόντισσα είναι μια σύγχρονη Αγία, η Αγία Μυρτιδιώτισσα. Μυρτιδιώτισσα ονομάστηκε επειδή η γερόντισσα πατέρα, στις οποίες στο μοναστήρι πολλές φορές η ίδια με κάλεσε και λειτουργήσα, η πρώην εφοπλίστρια του εφοπλιστή του πατέρα, στην οποία τόσες φορές ελειτουργήσα στο μοναστήρι της, που με επαρακάλεσε να έρθω στις Συνούσες για να λειτουργήσω. Η ίδια την έκυρε μαζί με τον Μητροπολίτη Κυπριανό, την έκανε Μυρτιδιώτισσα μοναχή. Όταν πήγα λοιπόν, με κοίταξε από μακριά, γιατί φοβόμουν πολύ, είναι αλήθεια, ότι όταν έβλεπε από πίσω από τον άνθρωπο δεν ήταν καθαρός, έβλεπε σκότος και φώναζε «Σκοτία, φύγον επικικά, φύγον, 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 σκοτία, σκοτία». Όταν έβλεπε φως τον άνθρωπο, τον αγκάλιαζε από τα πόδια και του έλεγε «Χαρά να έχεις, χαρά να έχεις». Δόξα σε ο Θεός, με λυπήθηκε και δεν με φώναξε «Φύγε, φύγε», αλλά με εδέχτηκε και πολλά είχα και πολλά ωφελήθηκα. Είμαι ο ίδιος, με τα μάτια μου τα ίδια είδα όταν σήκωσε την ποδιά της και μου έδειξε την ουλή, την οποία έκανε από την εγχείρηση που της έκανε η ίδια η κερά μας, η Θεοτόκος, για την οποία υπηρέτησε πιστά 50 συναπτά έτη περίπου. Ας δούμε λοιπόν το ντοκιματέρ αυτό, που έχουμε τόσα πολλά να ωφεληθούμε.
30 χιλιόμετρα ανατολικά από την Καστοριά, καθώς πηγαίνεις για το Αμύνδρο, αφήνεις τον κεντρικό δρόμο και κατεβαίνεις προς τα νότια στην πλαγιά του Σουβρετσίου. Μετά από λίγο, συναντάς σε ύψος 1250 μέτρων μία ετοφολιά. Είναι η όμορφη και γραφική κλεισούρα της Δυτικής Μακεδονίας. Τόπος ευλογημένος, πρικισμένος απλόχερα από τον Κύριό μας με τα κάλλη της φύσεως. Χωριό με ιστορία, δόξες, ταραχές, δάκρυ και αίμα. Τρία χιλιόμετρα κάτω από την κλεισούρα και σε υψόμετρο 970 μέτρων, μέσα σε ένα πυκνό δάσος από βελανιδιές, αναπάβεται γαλήνια το ξακουστό μοναστήρι της Παναγίας. Η ιστορία του αρχίζει το 15ο αιώνα. Η βασίλισσα των ουρανών προτρέπει τον κλεισουριώτη ιερομόναχο Ισαΐα, που μονάζει στο Άγιον Όρος, να πάει πίσω στην πατρίδα του για να κτίσει μοναστήρι στη χάρη της. Ο Ισαΐας επιστρέφει στην κλεισούρα και ανεγείρει το μοναστήρι προς τιμήν του γενεθλίου της Παναγίας. Με τον καιρό, το προσκύνημα αναδεικνύεται σε κυβωτό της Ορθοδοξίας και του έθνους. Εδώ καταφεύγει η πονεμένη Ρωμιοσύνη σε χαρές και σε λύπες. Τον 8ο αιώνα π.Χ. οι Έλληνες άρχισαν να ιδρύουν πολυάριθμες αποικίες στον Πόντο, την ευρεία αυτή παραλιακή ζώνη της βόρειας Μικράς Ασίας που βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα. Αργότερα οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Ανδρέας σπέρνουν το λόγο του Ευαγγελίου στην εξελινισμένη πλέον περιοχή και ο εκχριστιανισμός ολοκληρώνεται τον 3ο και 4ο αιώνα από τους Καπαδόκες πατέρες. Τον Απρίλιο του 1204 ιδρύεται η ανεξάρτητη ελληνική αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών με πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο την θρυλική και ξακουστή Τραπεζούντα. Το 1461 ο ελληνικός πόντος εισέρχεται στο σκότος της τουρκικής δουλείας. Μια σημαντική άνθησης και ευημερία σε όλους τους τομείς παρατηρείται τον 19ο αιώνα. Οι Ορθόδοξοι είναι περίπου 700.000 σε σύνολο ποντιακού πληθυσμού 2 εκατομμυρίων. Δυστυχώς, η ανωδική πορεία ανακόπτεται ξαφνικά και η φωτεινή παρουσία 30 αιώνων ποντιακού ελληνισμού σβήνει οριστικά στις αρχές του αιώνος μας με τις τουρκικές βιαιότητες και την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923. Δεκάτη 19η Μαΐου, ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των 350.000 Ελλήνων του Πόντου. Μουσική
Ρωμανία επέρασεν, η Ρωμανία πάρθεν, η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. Η ασκήτρια της κλεισούρας είδε το φως της ζωής στην κρίσιμη αυτή περίοδο. Γεννήθηκε το 1886 στο ορεινό χωριό Σαρή Παπά της περιοχής Κιουρντούν στα νότια της Τραπεζούντος και μεγάλωσε σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον ευσεβίας. Παρά τη θέλησή της και τον ευλαβή πόθο της να αφιερωθεί στο Θεό, οι γονείς της φρόντισαν να την παντρέψουν γρήγορα για να μην γίνει μοναχή. Αυτό δεν την εμπόδισε στην ενάρετη πορεία της. Διακρινόταν πάντοτε για τα φιλάνθρωπα αισθήματά της και για τον αγνό ζήλο της να συμβουλεύει και να προτρέπει σε μετάνοια και έργα αγάπης. Στην παραλιακή πόλη Ορντού, τα αρχαία Κωτίωρα, όπου μετακόμισε με το σύζυγό της, έζησε ως την καταστροφή. Μια σειρά δοκιμασιών την προσανατολίζει προς την τέλεια αφιέρωσή της στο Θεό. Στην αρχή πέθαναν και τα δύο μικρά παιδιά της, το μικρότερο σε ηλικία 2,5 ετών. Ακολούθησε η απώλεια του συζύγου της. Είχε επιστρατευθεί όταν άρχισε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το 1914 και μετά χάθηκε, όπως και τόσοι άλλοι, στα βάθη της Μικράς Ασίας. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Γεώργιος, με τον οποίον είχε αποκτήσει μια θαυμαστή οικειότητα, την προτρέπει πάνω από το άλογό του σε υπομονή. Ήδη έχει περάσει τα 30. Αρρωσταίνει βαριά και για 8 ημέρες μεταφέρεται στο ζωφερό Άδη και ακούει τις λαλίες των κολασμένων, αλλά και στον φωτεινό παράδεισο, όπου απολαμβάνει την εφροσύνη και μακαριότητα των Αγίων και Δικαίων. Το 1923, ένα καράβι τη μεταφέρει μαζί με άλλους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Ο καιρός αγριεύει. Κίνδυνος για ναυάγιο. Η Βασίλισσα των Ουρανών επεμβαίνει, σώζει το καράβι και την προτρέπει. Όταν θα φτάσετε στην Ελλάδα, να'ρθει στο μοναστήρι μου. Η χαροκαμένη Σοφία Χαρτοκοπίδου μαζί με τους πόντιους συγγενείς της ριζώνουν πλέον στη νέα τους πατρίδα, στις αγροτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας γύρω στην Πτολεμαΐδα. Ως το 1924 μένει με το μεγαλύτερο αδελφό της στην Αναράχη. Το πνεύμα της είναι ανήσυχο. Το περιβάλλον δεν την αναπαύει. Δεν ανέχεται τη βλαστήμια και την ασέβεια. Της προτείνουν να παντρευτεί πάλι, αλλά αρνείται σταθερά. Τίποτα δεν την κρατάει στον κόσμο, όλα την διώχνουν προς την έρημο. Τελικά, με τα φτερά της θείας αγάπης, υψώνεται από τα εγκόσμια, ζει ως ερημίτισσα στην περιοχή Φλωρίνης ως το 1926. Η ουράνια βασίλισσα και πάλι την προτρέπει. Είμαι η Παναγία η κλεισουριώτισσα, να πας στο μοναστήρι μου.
1927. Η αγράμματη και άσημη χωριατοπούλα από τον Πόντο ξεκινούσε στα 40 της ένα μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι στην έρημο. Με αδάμαστο φρόνημα και εκπληκτική ανδρεία θα αγωνιστεί για 50 περίπου χρόνια εναντίον του σαρκικού φρονήματος, της ασθενικής γυναικείας φύσεως και των πονηρών πνευμάτων. Η Παναγία όμως πάντα δίπλα της, αλλά και ο ένδοξος καβαλάρης, ο Άγιος Γεώργιος. Η πρώτη περίοδος της ξενιτείας της, από το 1927 ως το 1950, ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Έμπαινε ξαφνικά στην υπηρεσία ενός μοναστηριού που ήταν σε παρακμή. Αδελφό της δεν υπήρχε. Συγκροτημένη μοναχική τάξης ανύπαρκτη. Ισχυρή άνεμη κοσμικότητος έπνεαν στο προσκύνημα της Παναγίας. Και όμως, η ηρωική Σοφία, χωρίς να είναι μοναχή, έπρεπε να βιώνει τις υποσχέσεις των μοναχών μέσα σε ένα ιδιότυπο περιβάλλον και με έναν εντελώς ιδιότυπο τρόπο, με πολλή υπομονή και αυταπάρνηση. Οι δοκιμασίες όμως κάποια στιγμή την ελίγησαν. Τον τρίτο χρόνο παίρνει το δρόμο της επιστροφής για τους οικείους της. Στάθηκε να ξαποστάσει λίγο στο λιβάδι του Βαρικού και αποκοιμήθηκε με ανήσυχη καρδιά. Ξαφνικά, ένα δυνατό ράπισμα την ετάραξε. Η αυστηρή φωνή της Παναγίας την προτρέπει. Γύρισε πίσω να κάνεις πιο πολύ υπομονή. Υπομονή. Φώναξε η Παναγία εκεί. Τον κόσμο να είναι πολλά υπομονή. Εσύ ποιον παλάχας. Η Σοφία Σκήτρια κατάλαβε γρήγορα τους πνευματικούς κινδύνους που την έζωναν. Ήταν άλλωστε πολύ ωραία γυναίκα και τραβούσε την ιδιαίτερη προσοχή των ανδρών. Απεφάσισε λοιπόν να κτυπήσει τη ρίζα όλων των παθών, τη φιλαυτία, την αυταρέσκεια, την ανθρωπαρέσκεια. Άρχισε να παραμελεί τον εαυτό της. Φορούσε παλιόρουχα, κρατούσε αλουσία, δεν μπλενόταν, μουτζούρωνε το πρόσωπό της. Το επίπονο άθλημα της διαχρηστών σαλότητος ήδη είχε αρχίσει. Ήθελε να την κοροϊδεύουν, να μην της δίνουν σημασία. Έτσι θα έκρυβε και τον εσωτερικό της πλούτο, θα τον ασφάλιζε. Ποιος δίνει σημασία σε μια τρελή, σε μια ζάντενα? Η ασκητική της ζωή ήταν ιδιότυπη και στο φαγητό. Η τροφή της ήταν εξαιρετικά λιτή και πρόχειρη. Ψωμί, ντομάτες, σταφύλια, αλάδωτα χόρτα βρασμένα σε λίγο αλεύρι, τουρσί, ξεροκόμματα. Διέπρεψε και στο άθλημα της πολυημέρου ασιτίας. Στην περίοδο της κατοχής αποσύρθηκε πάνω στην πλαγιά, στην Αγία Τριάδα. Προσευχόταν νηστική περισσότερο από ένα μήνα. Αλλά και στο ζήτημα του ύπνου ευάδιζε τον δρόμο της δουλαγωγίας. Προς το τέλος της δεκαετίας του 40 άφησε το κελί της και κατέβηκε στην τραπεζαρία όπου ήταν το τζάκι. Κούρνιαζε εκεί σαν τα πετεινά του ουρανού και έκλεβε λίγο ύπνο καθιστή. Η υγρασία από τα νερά που τρέχανε μέσα από τρεις κρουνούς τρύπαγε τα κόκαλα, ενώ ο παγωμένος αέρας ορμούσε ανεμπόδιστος από τις ανοιχτές πόρτες και το χιόνι κατέβαινε άφθονο από τη φαρδιά καμινάδα. Η ασκήτρια της κλεισούρας καλλιεργούσε το φρόνημα της μετανοίας, της αυτομεμψίας. Αυτή η πνευματική εργασία της έδινε την εσωτερική θερμότητα της χάριτος και τη θαυμαστή αντοχή στις κακοπάθειες. Ένα χειμωνιάτικο βράδυ είχε βγει έξω για να ανάψει τα καντήλια στο εικονοστάσι και τον αγιασμό, ενώ χαλούσε ο κόσμος από τη χιονοθύελα. Ο φύλακας της μονής, ξεχασμένος, έκλεισε και αμπάρωσε την πύλη.
η Αγία ξημέρωσε μισοθαμένη μέσα στα χιόνια. Προσευχόταν όλη νύχτα. Το πρωί ο φύλακας την βρήκε σώα και ακέραιη. Μια από τις διακονίες της γεροντήσης ήταν και η περιποίηση των παρεκκλησίων της Μονής και το άναμα των καντιλιών. Η ευλάβειά της αυτή συνδέθηκε με διάφορα θαυμαστά σημεία. Εδώ είναι το ξοκλήσι της Αγίας Τριάδος και σε αυτό το μέρος πηγαίνανε οι άτεκνες, οι οποίες δεν κάνανε παιδιά, και τους έβαζε η γερόντισσα μέσα από μια τρύπα να περάσουν, ειδικά πολύ στενή, και να βγουν επάνω στο βράχο που είχε εξάνοιγμα, και η Αγία Τριάδα θα τους χάριζε παιδί. Προσωπικώς και η αναξιότητά μου πήγε εκεί πάνω και είδα πάρα πολλά θαυμάσια. Αλλά για να μην σας κόβω από την ωραία αυτή την ωραία αυτή τη στιγμή που μας χαρίζει η χάρις του Θεού και η μεγάλη μας αυτή σύγχρονη Αγία Ασκήτρια, Αγία Μυρτιδιώτισσα της Κλεισούρας, ας προχωρήσουμε. Κάποτε ανέβηκε στο ξοκλήσι της Αγίας Τριάδος 300 περίπου μέτρα ψηλά στην απότομη πλαγιά. Ήταν μαζί της μια ευλαβικιά ψυχή. Αφού προσκύνησαν, άναψαν τα καντήλια και θυμίασαν, επήραν τον πολύ απότομο κατήφορο της επιστροφής, λέγοντας τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ξαφνικά... Ξέρετε, αυτή η ψυχή δεν αναφέρουν το όνομά της, αλλά είναι η ευλογημένη αυτή η κυρία Βαρβάρα και ο κύριος Γιάννης από το Φίληρο της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι τη γνωρίσανε και προσωπικά, και πριν 2 μέρες θέλησα να πάρω μια τηλεφωνική συνδιάλεξη για να μπορέσω να καταθέσω την αγάπη σας και ζωντανή μαρτυρία από ανθρώπους που την έζησαν. Παρακάτω θα δείτε ότι θα μας πει «επέτασα και ήρθα». Θα το δείτε. Ξεσπάει μια δυνατή βροχή και έρχεται ένα σφοδρό χαλάζι. Κίνδυνος μεγάλος και άμεσος. Η ουράνια βασίλισσα επεμβαίνει. Το χαλάζι πέφτει γύρω χωρίς να τους αγγίζει. Πάνω τους ούτε σταγόνα. Μια άλλη φορά είχε ανέβει στην Αγία Τριάδα με ένα ευλαβέ ζεύγος ποντίων. Αφού προσευχήθησαν, η 80χρονη ίδια ασκήτρια τους προέτρεψε να προπορευτούν και θα ερχόταν κι αυτή. Το ζεύγος άρχισε να κατεβαίνει σιγά σιγά. Κοίταγαν πίσω, μη και φανεί η γερόντισσα, αλλά πουθενά. Είναι όντως θαυμαστό να σας το διηγείται η ίδια η κυρία Βαρβάρα Αντωνιάδη από το Φίληρο μαζί με τον κύριο Γιάννη. Αυτό που αναφέρει ο ομιλητής μας, ο αφηγητής, ο κύριος Στάθης, είναι αυτό που έγινε αυτούσιο στην κυρία Βαρβάρα και στον κύριο Γιάννη, στους οποίους χρειαστώ μεγάλη ευγνωμοσύνη, διότι με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά ακούστε τα θαυμάσια του Θεού. Έφτασαν στο μοναστήρι μετά από μισή ώρα, κουρασμένοι, ξαναμένοι. Ποια ήταν η έκπληξή τους όταν βρήκαν εκεί την Αγία να κάθεται ήσυχη, νυφάλια, χωρίς ίχνος κοπόσεως. «Γερόντισσα, πώς κατέβηκες?» Και εκείνη η ευλογημένη, χαμογελώντας, απάντησε: «Πέταξα, πέταξα και ήρθα. Επέτασα και έρθα». Ο ευσεβής λαός πίστευε ότι πράγματι η Αγία πετούσε σε αυτές τις αναβάσεις,
Ο μεγαλομάρτης Γεώργιος τη μετέφερε με το άλογό του. Με τον καιρό, η σοφή και γενναία Σοφία αναδείχθηκε πνευματική μητέρα και οδηγός των πονεμένων και αναγκεμένων. Ήταν και αυτή μια διακονία που της ανέθεσε απευθείας η Θεοτόκος. Η Βασίλισσα των Ουρανών της έδωσε πλούσια τη χάρη της παρηγοριάς, την ανέδειξε θυγατέρα παρακλήσεως, όχι μόνο με τα θεοφώτιστα λόγια της, αλλά και με τα θαύματα. «Να πάρεις μία βέργα και να μιλάς, να κηρύττεις μετάνοια», της είπε η Παναγία. «Δεν μπορώ, Παναγία μου, δεν ακούνε», απάντησε η γερόνισσα. Η μητέρα του Θεού την επετίμησε. «Εσύ να μιλάς, μην πάβεις να ορμηνεύεις». Μελόνυμφη, άρρωστη, φτωχή, πληγωμένη από τη ζωή, αποθαρρυμένη και τρομαγμένη, έτρεχαν κοντά της και ζητούσαν τις προσευχές της για να προχωρήσουν στη ζωή. Και εκείνη τους καλωσόριζε ανοιχτόκαρδα. «Καλώς τα πουλία μου, καλώς τα πουλία μου». Το ευλογημένο στόμα της, σαν δροσερή πηγή, ανάβλιζε συνεχώς συμβουλές με ένα τρόπο θερμό, απλό, προσιτό στο λαό του Θεού, αλλά και με κύρος και επιβλητικότητα. «Η Παναγία, τα πόδια της είναι ματωμένα να παρακαλεί διετε μας, μετανοήστε, να είστε καλοί άνθρωποι, να νηστεύετε, εδώ είμαστε προσωρινοί, να κάνετε προσευχή, τας 10 εντολάς να τηράτε, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, να άσχετε ψπλαχνίαν, μετανοείτε, έρτε η οργήν του Θεού, να στεφανούστε αγνοί και καθαροί, να ίστουν ευλογημένοι». «Σας παρακαλώ σας, αγαπητά παιδιά του Θεού, όσο μπορείτε, τις την ελπίδα μας, με πάροχη συμμολογική, καλά έργα παρακαλώ σας, καλά έργα, καλό πνεύμα να δεις, καλό φώτιση υπέρθυν». Σαν γνήσια προφήτησα του λαού, καθήλωνε όσους της έτρεφαν ευλάβεια με τις αποκαλύψεις της για την οργή του Θεού και τα επερχόμενα δεινά. «Είδα μαύρα σύννεφα, η οργή του Θεού κατέβαινε στον κόσμο, σιγά σιγά κατεβαίνουν, σημώνουν, και όταν αγγίξουν στη γη, τότε θα γίνει ο πόλεμος». Και έκλαιγε. «Λέει για τα μάθη Παναγία, μα γλιτώσετε στη Δευτέρα παροχή». Και προέτρεπε για διόρθωση και μετάνοια. «Είδα τα δάκρυα της Παναγίας, κάουμε, κλαίει δια τεμάς νύχτα μέρα, Θεέ μου, να μη χαλάσεις τον ντουνιάν». «Να μετανοάτε, παιδιά μου, να κάνετε προσευχή, να λέτε Θεέ μου, Θεέ μου, μετάνοιαν ο λαός όλων». Η Αγία Ασκήτρια αξιώθηκε της καρδιακής καθαρότητος. Εξαγνίστηκε και ενώπιόν της ήσαν όλα ανοιχτά. Ανέβηκε πολύ ψηλά στην κλίμακα της οικειότητος με τον Θεό, την Παναγία, τους Αγγέλους, τον ουράνιο κόσμο. Πλούσια χαρίσματα και αναρρύθμιτα θαυμαστά γεγονότα μαρτυρούσαν ότι είχε γίνει οικία του Θεού και συμπολίτης των Αγίων. Η Κυρία Θεοτόκος την καθοδηγούσε, της έδινε ουράνια μαθήματα. Η απλή και αγράμματη Σοφία έγινε θεοδίδακτη. «Το σώμα χρυσό να έχει κλειδί, το σώμα κλειδί».
Ένα απογευματινό, η Αγία Γερόντισσα σκούπιζε το διάδρομο από την εκκλησία μέχρι το εικονοστάσι που βρισκόταν έξω από το μοναστήρι. «Γιατί σκουπίζεις?» την ερωτά με σεβασμό ένας ενάρετος επισκέπτης. «Σκουπίζω γιατί το βράδυ θα περάσει απ' εδώ η Παναία μας. Πρέπει να είναι καθαρά». «Αλήθεια, περνάει?» ξαναρώτησε με απορία αυτή τη φορά ο επισκέπτης. «Ναι, την έχω δει να περνάει απ' εδώ». Σε τι αγία ατμόσφαιρα ζούσε η ευλογημένη ασκήτρια. Η ασκήτρια της κλεισούρας τα εγνώριζε όλα, τα έβλεπε όλα. Κάποτε την επισκέφθηκε ένας ενάρετος ιερεύς από τη Θεσσαλονίκη. Είχαν μια πολύ οικοδομητική πνευματική συζήτηση. Ο ιερεύς δεν της ανέφερε τίποτα για την προσωπική του κατάσταση. Ποιος είναι, πώς λέγεται, αν είναι έγγαμος, πόσα παιδιά έχει. Όταν τελείωσαν, την εχαιρέτησε και κίνησε για να φύγει. Ποια ήταν όμως η έκπληξή του όταν άκουσε την Αγία να τον καλεί ονομαστικά. «Στάσου, Παπαθόδωρε!» Βγάζει από μια τρύπα ένα σακουλάκι και άρχισε να του δίνει καρύδια λέγοντας: «Πάρε αυτό, δικό σου. Πάρε αυτό για την παπαδιά σου». Ύστερα μετράει 5 ακόμα καρύδια. «Πάρε αυτά, από ένα για κάθε παιδί σου». Τα εγνώριζε όλα. Λεγόταν Θόδωρος, ήταν έγγαμος, είχε παιδιά και μάλιστα 5. Μια ενάρετη κοπέλα υπέφερε η καημένη από σατανική επίρρεια. Επισκέφτηκε τη γερόντισσα, η οποία την εβεβαίωσε: «Άνθρωποι κακοί σου έχουν κάνει κακό. Μη χάνεις την πίστη σου, να σε κοντά στην εκκλησία και να λες και αυτή την προσευχή». Άρχισε να υπαγορεύει: «Γερόντισσα, θα την ξεχάσω, να τη γράψω». Χαρτί όμως και μολύβι δεν υπήρχαν. «Μη στεναχωριέσαι, θα σου τη στείλω σε λίγες μέρες. Θα τη βρεις μέσα σε ένα βιβλίο που θα διαβάζεις». Η κοπέλα, χωρίς να πολυσκεφθεί αυτό που της είπε η Αγία, το δέχθηκε με πίστη και γύρισε στη Θεσσαλονίκη. Δεν πέρασε μια εβδομάδα, ήταν στο σπίτι της. Πήρε το συναξαριστή. Όπως ξεφύλιζε, βλέπει ένα χαρτί μέσα. Διαβάζει. Ήταν η προσευχή που της είχε υπαγορεύσει η φωτισμένη δούλη του Θεού. Η αγάπη και η προσευχή έκαναν πολύ ευρύχωρη την καρδιά της Αγίας. Έτσι η ευσπλαχνία της ήταν διάχυτη και προς τα ζώα. Ζούσε φιλιωμένη με τη φύση. Στο τζάκι της για αρκετά χρόνια της έκαναν συντροφιά 2 φιδάκια. Ποτέ δεν φοβήθηκε. Τα ετάιζε στοργικά και έλεγε στους έκπληκτους προσκυνητές: «Μη φοβάστε, αυτά δεν πειράζουν. Αυτά είναι της Παναίας τα φίδια». Ιδιαίτερα συμπονούσε, όπως έλεγε, τα πουλία του Θεού. Καθόταν κατάχαμα στο καλδερίμι της αυλής και τους έβαζε να φάνε. Τα πετεινά του ουρανού κατέβαιναν στο κεφάλι της, στην πλάτη της, τριγύρω της, για να φάνε το ψωμάκι, να πιούνε το νεράκι. Και εκείνη η ευλογημένη χαμογελούσε και έπλεε σε πελάγι ευτυχίας. «Δόξα να έχεις, Θεέ μου, έστειλες τα πουλία να ξεδιψάσουν και να φάνε. Δόξα σε, Κύριε». Άλλες φορές τα πουλία του Θεού την ακολουθούσαν στην εκκλησία, τιτιβίζοντας και ραμφίζοντας τις εικόνες, προσευχόμενα μαζί με την ασκήτρια. Και η Αγία ζούσε μέσα στη χαρά της Κυρίας Θεοτόκου. Η Παναγία και ο Χριστός
μας στέλνουνε τα πουλία και μας παρηγορούν. Συντροφή αν έχουμε τα πουλία του Θεού και χαιρόμαστε με αυτά. Η Παναγία με έφερε εδώ και με έκανε και χαίρουμε με τη χαρά τη δική της. Η Παναγία έγκαι με αδά και χάρουμε με τα χαράντα σας. Σε αυτό το σημείο, γλυκές μου ψυχούλες, θεώρησα καλό να καταθέσω στην αγάπη σας μαζί με αυτό τον ωραίο βίο το οποίο βλέπουμε της Οσίας μητέρας μας Μυρτιδιωτήσης, της ασκήτριας και μοναχής που τόσο αγάπησε τον Χριστό μας και τον ακολούθησε, και βέβαια ο Θεός μας, ο Χριστός μας, κατά θαυμαστό τρόπο της αφήρεσε και τα παιδιά τα οποία έχει κάνει και τον άντρα, γιατί ήθελε και ήξερε αργότερα ότι θα την υπηρετούσε. Εδώ καταθέτω μία εμπειρία της κυρίας Αντωνιάδου Βαρβάρας και του κυρίου Γιάννη. Προσωπικώς τηλεφωνήθηκαμε πριν από 2 μέρες και την καταθέτω στην αγάπη σας για να δείτε και η κυρία Αντωνιάδου η Βαρβάρα από το Φίληρο της Θεσσαλονικής σήκωσε και σε μένα και είδα ολόκληρο ο ίδιος με τα μάτια μου την ουλή την οποία της έκανε η ίδια η Παναγία διαμέσου του Αγγέλου. Σήκωσε και μου την έδειξε την ίδια ουλή, την ίδια και η κυρία Βαρβάρα, και σας τα λέει η ίδια. Να την ακούσουμε. Κυρία Βαρβάρα, ακούω. Μ' ακούτε? Ακούω. Κυρία Αντωνιάδη Βαρβάρα, ήθελα να μου πείτε, επειδή ήρθατε σε επαφή και είδατε την ασκήτρια της κλεισούρας, μερικά πράγματα πάνω σε αυτά από τις εμπειρίες σας γύρω γύρω. Μου είχατε, κάτι μου είχατε πει. Μπορείτε να μου πείτε? Ναι. Εχείριση τη ρώτησα εγώ μια μέρα, γιατί μας τα έλεγε αυτά ο κουμπάρος. Τα ήξερα και τη λέω, Σοφία, για να δω την εχείρησή σου. Λέει, γιατί ποιος το είπε? Ποιος είπε σάτο? Λέω, ο κουμπάρος μου Δημητρών το είπε. Μου το έδειξε. Λέω, καλά, πώς έγινε αυτή η εχείριση? Ούτε ραφή έχει, ούτε τίποτα. Πώς έκλεισε? Λέω, μια μέρα πόνισε πολύ η κοιλιά μου. Ήρθε ο παπάς, με λέει να πάω στο γιατρό. Λέω, όχι, δεν θα πάω, πουθενά δεν θα πάω. Εγώ θα κάτσω εδώ και θα με κάνει καλά η Παναγία. Μετά, εγώ πόνο τη νύχτα δίπλα στο τζάκι ήταν. Πάντα εκεί κοιμόταν, χειμώνα, καλοκαίρι εκεί, στο τζάκι. Πολλές φορές, λέει, Βαρβάρα, πήρε η φούστα μου φωτιά, λέει. Αλλά γλίτωσε με η Παναγία. Ξυπνούσα, λέει, αμέσως θα έπρεπε να πάρει, έβγαζα τη φούστα. Το πετούσα εκεί, εκεί δίπλα ήταν η πηγάδι, έτρεχε το πηγάδι δίπλα στον τζάκι. Τέλος πάντων, πέρασε έτσι η καημένη. Και μετά, λέει, είδα την Παναγία ένα ψηλέσα, έρθε και ακυμέσα, άλλο δεν κατάλαβα τίποτα, λέει. Και μετά... Ψηλέσα, η Παναγία, ψηλέσα. Ναι. Και μετά, το πρωί ήρθε ψηλή, άλλο... Ψηλή δηλαδή ήταν, η Παναγία μας ψηλή. Ναι. Και μετά ήρθε ο Τσοπάνης, σου λέει, αυτή πρωί πήγαινε στα πρόβατα. Εγώ δεν πήγε, γιατί δεν αλλάζουν τα πρόβατα? Πάει να δει στον τζάκι, βλέπει τα άντερα της απόξου. Τρέχει στον παπά, παπά τρέχα, κάποιος μαχαίρωσε τη Σοφία. Πάει και ο παπάς, μόλις πήγε ο παπάς, τα άντερα μπήκανε μέσα, όλα. Τα άντερα μπήκαν μέσα και λέει, πού είναι? Λέει, παπά, λέει, έξω ήτανε, τώρα μπήκανε μέσα. Ξύπνησε αυτή, λέει, λέει, δεν θα πάτε πουθενά, θα ούτε στην αστυνομία ούτε πουθενά. Η Παναγία με έκανε χείριση, λέει. Μόνο θα με πάτε στο τάδε δωμάτιο. Εκεί οι πλούσιοι, το κάψαν οι Γερμανοί, και ύστερα όλοι οι πλούσιοι που ήταν από την κλεισούρα, ο κάθενας έχει σε ένα δωμάτιο. Και έγραψε από έξω για τον μπαμπά μου, για τη μαμά μου, ξέρω εγώ, για τους πεθαμένους τους. Και μετά πάτε στο τάδε δωμάτιο και θα πάτε από την κλεισούρα να φέρετε την τάδε γυναίκα για να με κοιτάξει. Όπως τους είπε, έτσι το έκανε. Σε μια εβδομάδα μέσα έγινε καλά η Σοφία. Αλλά δεν είχε κουράγιο να σηκωθεί. Δεν έτρωγε κιόλα, μόνο νερό και ψωμί. Και στην άκρη, λέει, Βαρβάρα, έτρεχε μια τρύπα και έτρεχε αίμα, λέει, να καθαρίσει η χείριση. Και λέω μια μέρα, Παναγία, κλείσε την αυτήν την τρύπα
Η εκκλησία κανένας δεν πάει να την καθαρίσει, να πάω εγώ να την καθαρίσω. Και το πρωί λέει η Βαρβάρα, γέλουσε και όλα η καημένη, η γλώσσα της χοντρή, χτυπούσε τα χέρια της, έτσι πόθεν η εγχείρηση λέει, και πήγα καθάρτα λέει την εκκλησία. Και μετά λέει, άλλο, μια χαρά, άλλο, ούτε πόνεσα ούτε τίποτα. Ρε Σοφία, αυτή, την έβλεπα εγώ αυτή, γιατί με κοιτάει η Βαρβάρα. Λέω, Σοφία, τώρα δεν πονάς, όχι. Και έτσι αυτά, αλλά τι να θυμηθώ, τι να σε πω. Γεροντά. Ναι, ναι. Ε. Βεβαίως. Αυτά που μας είπατε ήταν θαυμαστά, κυρία Βαρβάρα. Άκου, άκου. Πάρε λίγο το Γιάννη να σε πει και εκείνος, ξέρει κάτι. Ναι. Γινότανε καμπούρα σαν μια αγίδα και τη διώχνα γύρω στην πανήγυρη. Τη διώχνανε μέσα στο δάσος, καθότανε ταλέπορη. Αυτή είχε στη Φούφα, νομίζω, είχε συγγενείς. Ναι, ναι, είχε. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, τόσο εσάς κύριε Αντωνιάδη, Ιωάννη, όσο και την κυρία Βαρβάρα Αντωνιάδου, για την ευλογημένη αυτή συνομιλία την οποία είχαμε και διότι μας ωφέλησε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε να έχετε την ευχή της και να έχουμε όλη την ευχή της Αγίας αυτής ευλογημένης ασκήτριας. Αλλά γλυκές μου ψυχούλες, ας συνεχίσουμε την ωραία αυτή παρέα και συντροφιά την οποία έχουμε τις Αγίες μας γεροντήσεις, ακούγοντας το βίο της και βλέποντας τον ενάρετο, την ενάρετη ζωή της. Να συνεχίσουμε λοιπόν με παρακαλώ τον σκηνοθέτη μας. Μία μέρα του Σεπτεμβρίου του 1949, καθώς έβγαινε από το ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, βλέπει εκεί μπροστά της μία αρκούδα. Δεν τρόμαξε, μόνο άρχισε να της γλυκομιλάει. «Έλα γιαυρού μου, έλα γλυκιά μου νυφούλα, δίωσε ψωμόπον και νερόπον, θα σου δώσω ψωμί και νερό, έλα νυφούλα μου». Η αρκούδα ανασηκώθηκε, μετά έσκυψε κάτω, έγλυψε τα πόδια της γεροντήσης και ύστερα έφυγε τρέχοντας για το δάσος. Και ο λαός του Θεού έτρεχε στη φωτισμένη ασκήτρια της κλεισούρας για να στεγνώσει τα δάκρυά του, να χορτάσει τον πνευματικό άρτο, να ξεδιψάσει με το είδωρ της χάριτος που έρεε από τα αγιασμένα χείλη της, να δει το θαύμα. Και πάντα έφευγε παρηγορημένος και εκείνη ξεπροβόδιζε τα παιδεία του Θεού με εγκάρδιες ευχές. Όλα καλή σας, τα βράνη, τα καλά, τους διακόφ, όλα να έρχεται. Τα μάραμα του Θεού, όλα να έρχεται. Μυρίζεται, προπαρείτε, τον φόβο του Θεού να έρχεται, να έρθω στην καρδιά. Να έχετε φόβο Θεού. Άμα Θεό φόβο έχετε, δεν παθάνετε τίποτα. Με το καλό, καλό να πάμε εκεί, καλό να πάμε εκεί. Και ο λαός του Θεού έτρεχε στη φωτισμένη ασκήτρια της κλεισούρας για να στεγνώσει τα δάκρυά του, να χορτάσει τον πνευματικό άρτο, να ξεδιψάσει με το είδωρ της χάριτος που έρεε από τα αγιασμένα χείλη της, να δει το θαύμα. Και πάντα έφευγε παρηγορημένος και εκείνη ξεπροβόδιζε τα παιδεία του Θεού με εγκάρδιες ευχές. Όλα καλή σας. Τα βράνη, τα καλά, τους διακόφ, όλα να έρχεται. Τα μάραντα του Θεού, όλα να έρχεται. Μυρίζεται, προπαρείτε, τον φόβο του Θεού να έρχεται, να έρθω στην καρδιά. Να έρχεται φόβο Θεού. Άμα Θεό φόβο έρχεται, δεν παθάνετε τίποτα. Με το καλό, καλό να πάμε εκεί, καλό να πάμε εκεί. Η ασκήτρια της κλεισούρας κοντεύει να συμπληρώσει τα 90.
Για μισό περίπου αιώνα πορεύεται όπως αρμόζει σε μοναχούς. Κι όμως δεν έχει λάβει ακόμη το αγγελικό σχήμα. Θα περάσει στην αιωνιότητα ως λαϊκή. Η ίδια θεωρούσε τον εαυτό της ανάξιο και αντιδρούσε με ταπείνωση. Πώς εγώ η ανάξια να φέρω το σχήμα. Πολλά αμαρτωλή εγώ, το χώμα εγώ, η τρελή, η παλαλέσα. Τελικά όμως οικονόμησε η Θεοτόκος και την 12η Οκτωβρίου του 1971 έγινε η κουρά της. Ήταν 85 ετών. Ως μυρτιδιώτισσα μοναχή πλέον ομολογούσε για την εμπειρία της κουράς της. Φως. Μέσα στο φως ήταν όλοι εκεί. Τι λόγια ήταν αυτά. Η Παναία εγάπησεν ατόσον πολλά εμέν την αμαρτωλέσα. Απρίλιος του 1974. Ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, μέσα στην αναστάσιμη χαρά και τα ανοιξιάτικα αρώματα, η εξαγνισμένη ψυχή της ασκήτριας φτερούγησε ψηλά στην αιώνια άνοιξη. Η Παναγία την είχε ειδοποιήσει: «Σε 3 ημέρες θα έρθεις μαζί μου». Την υποδέχθηκε ο Άγιος Γεώργιος για να την οδηγήσει στο μεγάλο ταξίδι. Πάντοτε ο ένδοξος καβαλάρης της συμπαραστεκόταν από τα νιάτα της, εκεί στον πόντο, και εκοιμήθη στη μνήμη του. Έξω από το κλεισουριώτικο προσκύνημα της Θεοτόκου, στα δυτικά μέσα στο πράσινο, είναι το εξοκλεισάκι του Τιμίου Προδρόμου. Πίσω από το ιερό του αναπαυόταν για 8 χρόνια το πολύπαθο σώμα της Αγίας, φιλιωμένο με τη φύση. Το 1982 έγινε η εκταφή της. Μοσχοβόλησε ο τόπος από άρρητη ευωδία. Φως ουράνιο άστραψε ένα γύρο και ομόρφινε περισσότερο την ανοιξιάτικη φύση. Οστά ωραία, καθαρά και χρυμπαρένια που έλαμπαν σαν τον ήλιο. Σημεία της χάριτος. Μια γυναίκα είχε φοβερούς πόνους στην πλάτη της και υπέφερε. Όταν επληροφορήθη ότι έγινε η εκταφή της ασκήτριας και ότι ο τάφος της ήταν ανοιχτός, έσπευσε με βαθιά ευλάβεια. Ξάπλωσε μέσα στο ιερό μνήμα με πίστη μεγάλη και ο πόνος θεραπεύτηκε αμέσως. Την ίδια χρονιά της εκταφής άρχισαν και τα θαυμαστά σημεία με το ευλογημένο τσεμπεράκι της γεροντήσης Μυρτιδιωτήσης. 3 ημέρες πριν από την οσιακή της κοίμηση, είχε πει σε μια ενάρετη πνευματική της θυγατέρα προφητικά: «Πάρε το τσεμπέρι μου να έχεις ενθύμιο. Έπαρ το τσετίμ. Θα σε βοηθήσει και θα βοηθήσεις και άλλους». Από το 1982 το τσεμπεράκι της γεροντήσης βοηθεί ασταμάτητα, ιδίως στις γυναίκες. Οι στήρες που σταυρώνονται αποκτούν σύντομα παιδιά και οι έγγυες γεννούν πολύ εύκολα. Το 1995 το τσεμπεράκι άρχισε να ευωδιάζει. Ευχαριστώ και πάλι τον Πανάγαθο Θεό που με αξίωσε να γνωρίσω και να συνδεθώ τόσο πολύ με την γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα, και αναφέρω τώρα το μοναχικό της όνομα, που με αξίωσε ο Θεός σε εκείνη την Αγία Μονή, πριν γίνω επίσκοπος, να την κύρω μεγαλόσχημη. Ανάδοχος ήταν η γερόντισσα Μαρία, που είναι ηγουμένη στις Ινούσες. Πάρα πολύ, όπως προανέφερα, ωφελήθηκα από τη γερόντισσα
από τις σοφές και θεοδίδακτες συμβουλές της, αλλά και από τις προσευχές της, πάρα πολύ στηρίχθηκα σε πολύ δύσκολες στιγμές εδώ στο μοναστήρι που περάσαμε. Τελειώνοντας, γιατί πιστεύω ότι η γερόντισσα Μερτιδιώτης έχει μεγάλη παρουσία στο Χριστό μας, την παρακαλώ μέσα από τα βάθη της ψυχής και της καρδιάς μου, πέρα από την προσευχή που θα κάνει για το μοναστήρι μας, την παρακαλώ να προσεύχεται στο Χριστό μας, για την Εκκλησία μας, για τους πιστούς μας και γενικότερα για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Αμήν. Τέλος της δευτέρας χιλιετίας, μετά την ενανθρώπιση του Σωτήρος μας, ο κοσμικός περίγυρος απειλεί να μας συνθλίψει μέσα στις συμπληγάδες της αλαζονίας και της σαρκικότητος. Η οδηγητική μορφή της γενναίας ασκήτριας της κλεισούρας ας μας φωτίζει στο σταυροαναστάσιμο μονοπάτι της εσωτερικής συντριβής, της χαρμολύπης, της υπομονής, της ελπίδος, της ευσπλαχνίας. Οι πρεσβείες της ας είναι στήριγμα και παρηγορία μας στον δρόμο που μας ανοίγει μπροστά, φωνάζοντας προφητικά: υπομονή, πολλά υπομονήν, υπομονήν πολλά, υπερηφάνεια κακόν πράγμα, υπερηφάνεια εν άσκεμο πράμαν, το χώμα στο χώμα. Ας την ακολουθήσουμε. Ας έχουμε κοινωνία μαζί της. Η κοινωνία μας με τους Αγίους είναι κοινωνία με τον Κύριό μας, με την ελπίδα μας. Όσο θα υπάρχουν Άγιοι ανάμεσά μας, έστω και άγνωστοι στους πολλούς, θα υπάρχει ελπίδα. Και εφόσον πάντοτε θα υπάρχουν Άγιοι ως την αποκάλυψη εκείνου, πάντοτε θα υπάρχει ελπίδα. Και έχουμε τόσο ανάγκη από ελπίδα. Και η ελπής ού κατεσχύνει. Αυτή ας είναι η παρηγοριά μας στο κατόφλι της τρίτης χιλιετίας. Yeah.